Ευθεία επίθεση στο Στέφανο Κασελάκη με φόντο τα μέτρα 5,5 δις που πρότεινε, μεταξύ άλλων 13ο και 14ο μισθό αλλά και σύνταξη, έκανε η βουλευτής Χανίων Ντόρα Πακογιάννη, λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τη λογική του λεφτά υπάρχουν. Δυστυχώς από τη μεριά της αντιπολίτευσης παρακολουθούμε μια λογική η οποία είναι εκτός πραγματικότητας, οικονομικής πραγματικότητας της Ελλάδος. Η Ελλάδα έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τη λογική του «λεφτά υπάρχουν». Και βλέπουμε ότι και σήμερα, μετά από αυτή την τρομερή εμπειρία, εξακολουθούμε και έχουμε προτάσεις αξίες, λέει, όχι 6,5 δισεκατομμυρίων, 5,5 δισεκατομμυρίων. 5,5 δισεκατομμύρια, λε και είναι πλατανόφυλλα. Συνεχίζοντα το Ηράκλειο σήμερα τι επαφέ τη, η κυρία Μπακογιάννη, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε, ανέφερε ότι η κρισιμότητα των ευρωεκλογών είναι μεγάλη, καλώντα του κριτικού να συμμετέχουν και να δώσουν διαπραγματευτική ισχύ στον Πρωθυπουργό για να διεκδικήσει περισσότερα χρήματα από την Ευρώπη. Το μέλλον θα εξαρτηθεί από αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τη δύναμη που θα έχει αύριο, τη διαπραγματευτική δύναμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να διεκδικήσει ξανά για τη χώρα μας. Ανάμεσα στις κρίσιμες αποφάσεις που θα ληφθούν, όπως είπε, από το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο, ανέφερε ότι είναι αποφάσεις για την οικονομία, το εισόδημα των αγροτών, αλλά και την άμυνα. Διευκρινίζοντα τη σημασία που έχει για τη χώρα αλλά και την Κρήτη η πρόταση για αμυντικό θόλο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πολωνό Πρωθυπουργό. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει για την Ελλάδα, τι σημαίνει για την Κρήτη, να έχουμε την ασφάλεια ενό αμυντικού θόλου, εμεί που, καλό ή κακό, κακό βεβαίω, έχουμε έναν γείτονα. Η Ντόρα Πακογιάννη αναφέρθηκε στην ακρίβεια, λέγοντα ότι στόχο είναι η ενίσχυση τη αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, στη βάση όμω πραγματικών αποστώνησε δεδομένων και όχι προτάσεων που δυναμητίζουν το κλίμα και δεν έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο. Ο στόχο είναι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων κάποια στιγμή να φτάσει στο μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα φτάσουμε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι βγαίνουμε μέσα από μια καταστροφή. Δηλαδή, καμιά φορά ακούω είναι κατάσταση ΑΒΓ στο ΕΣΥ. Και σκεφτείτε ότι δέκα χρόνια τεινάχθηκαν στον αέρα η άμυνα της χώρας, το ΕΣΥ, οι υποδομές. Πάντως, ό,τι αφορά την Κρήτη, έκανε κάλεσμα συμμετοχή στις εκλογές ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι με δεδομένα τα έργα της εκατομμυρίων στο νησί η Κρήτη θα βαφτεί και πάλι μπλε. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν, είτε είναι σε άλλα κόμματα, είτε... Είναι στη Νέα Δημοκρατία ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Κρήτη είναι κάτι το πρωτοφανέ με πρωθυπουργό τον κυρία Κομιτσατάκη. Η Κρήτη βάφτηκε μπλε στι προηγούμενε εκλογέ και πιστεύω ότι θα εξακολουθήσει να είναι μπλε. Η κυρία Μπακογιάννη στο Εράκλειο σήμερα πραγματοποίησε επαφέ μεταξύ άλλων με τον δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό αλλά και τον περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρα Αρναουτάκη.